Την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων, ώστε ο Λουίς Ρουμπιάλες να μην μπορεί να πλησιάσει την Τζένι Ερμόσο περισσότερο από 500 μέτρα, ζήτησε σε πρώτη φάση ο εισαγγελέας για την υπόθεση του φιλιού στην απονομή του τροπέου του γυναικείου Μουντιάλ. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ισπανίας κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στις 20 Αυγούστου, ωστόσο τους πανηγυρισμούς επισκίασε το φιλί που έδωσε στο στόμα στην αρχηγό της ομάδας ο τότε πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η Ερμόσο επιμένει ότι δεν συνένεσε, ενώ ο Ρουμπιάλες την διαψεύδει. Πέραν της σεξουαλικής επίθεσης, οι εισαγγελείς προσέθεσαν πως στην Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρουμπιάλες για να τον υπερασπιστεί. Με βάση την Ισπανική νομοθεσία, ένα μη συνενετικό φιλί μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική επίθεση. Εφόσον η υπόθεση πάει σε δίκη και ο Ρουμπιάλες κριθεί ένοχος, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή που κινείται από το πρόστιμο μέχρι και τη φυλάκιση.